Από τη μεθαυριανή πανθεσσαλική ημερίδα στο σχολείο Κόσμημα του ΕΠΑΛ Βελεστίνου ξεκινάει η προσπάθεια του Υπουργείου Παιδείας να αναβαθμίσει και να βελτιστοποιήσει το θεσμό της επαγγελματικής εκπαίδευσης. Στην ημερίδα θα δώσουν το παρόν ο Υφυπουργός Παιδείας Δημήτρης Μπαξεβανάκης και ο Διευθυντής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης του Υπουργείου Γιώργος Μουστάκας, ενώ έχουν προσκληθεί να παρακολουθήσουν τις εργασίες της εκπαιδευτικοί, μαθητές και γονείς, έτσι ώστε να ενημερωθεί η κοινωνία για τη σπουδαία δουλειά η οποία γίνεται στα ΕΠΑΛ. Ξέρουμε πολύ καλά ότι μέχρι τώρα η ελληνική κοινωνία είναι προσανατολισμένη προς την γενική εκπαίδευση, προς τα πανεπιστήμια όπως τα ξέρουμε. Όμως δεν πρέπει να αγνοήσουμε τον τρόπο που είναι δομημένη και η χώρα μας και τον τρόπο παραγωγής, αν θέλετε, την αγορά εργασίας και στην οποία πρέπει βεβαίως να απευθυνθούμε. Και η εκπαίδευση δεν πρέπει να είναι ξεκομμένη από αυτόν τον τρόπο και από αυτό το καινούριο μοντέλο που θέλει η σημερινή κυβέρνηση να προτείνει και να προωθήσει, αν θέλετε, τους πολίτες και τους μαθητές μας προς αυτό. Όμως, επαναλαμβάνω ότι αυτό πρέπει να γίνει με μια ποιοτική αναβάθμιση της επαγγελματικής εκπαίδευσης. Διότι δυστυχώς μέχρι τώρα, θα τα πω και μεθαύριο στην ημερίδα, παρόλες τις μεταρρυθμίσεις τις υποτιθέμενες που έχουν γίνει στο χώρο, δυστυχώς δεν έχει υπάρξει αυτή η ποιοτική αναβάθμιση, αυτή η ποιοτική μεταρρύθμιση. Ευελπιστούμε και προσπαθούμε γι' αυτό. Και μην ξεχνάμε ότι όλη η ευρωπαϊκή τουλάχιστον αγορά, και όχι μόνο η ευρωπαϊκή, θα έλεγα και η παγκόσμια, ο παγκόσμιος χώρος στην εκπαίδευση, είναι στραμμένος κατά πολύ στην επαγγελματική εκπαίδευση. Δηλαδή, όταν στην Ευρώπη ένα ποσοστό μαθητών 60 ή 70% νομίζω, νομίζω ισχύει και αυτό, είναι στραμμένο στην επαγγελματική εκπαίδευση και εδώ έχουμε το αντίστροφο, αυτό πρέπει να μας προβληματίσει. Στόχος του Υπουργείου Παιδείας είναι η ποιοτική αναβάθμιση της επαγγελματικής εκπαίδευσης, έτσι ώστε οι απόφοιτοι των ΕΠΑΛ να βρίσκουν δουλειά και να συμβάλλουν σε τομείς της οικονομίας όπως ο πρωτογενής. Είναι μια ευκαιρία για να ενημερωθούν οι μαθητές, οι γονείς και γενικότερα η κοινωνία για το τι είναι αυτή η επαγγελματική εκπαίδευση. Είναι πραγματικά μια ευκαιρία γιατί υπάρχουν πολλές στρεβλώσεις στην κοινωνία, πιστεύουν διάφορα πράγματα που δεν ισχύουν ή αυτά που συμβαίνουν ή αυτή η δουλειά που γίνεται μέσα στα επαγγελματικά λύκεια, πολλοί δεν τη γνωρίζουν. Προηγουμένως ρωτήσατε για τις αλλαγές, τις μεταρρυθμίσεις, για τα χρήματα που μπορούν να βρεθούν. Υπάρχουν μία σειρά θέματα και προβλήματα που αντιμετωπίζει η επαγγελματική εκπαίδευση που μπορούν να λυθούν χωρίς χρήματα. Η χώρα μας διαθέτει τους πιο επιμορφωμένους καθηγητές επαγγελματικής εκπαίδευσης της Ευρώπης, τόνισε ο Διευθυντής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Μαγνησίας, προσθέτοντας ότι οι εκπαιδευτικοί μπορούν να διαδραματίσουν κυρίαρχο ρόλο στην προσπάθεια αναβάθμισης του θεσμού παρά τα οικονομικά προβλήματα της χώρας. Θα επικαλεστώ μια έρευνα του Κέντρου Μελετών της Γενικής Συνομοσπονδίας Εργοδότων Ελλάδος, που αναφέρει ότι το 47% των εκπαιδευτικών της επαγγελματικής εκπαίδευσης έχει υπεραυξημένα προσόντα από αυτά τα που απαιτούνται για το διορισμό του και μάλιστα είναι το πρώτο στην Ευρώπη. Το ίδιο βέβαια συμβαίνει και για τους υπόλοιπους καθηγητές των ελληνικών σχολείων, πράγμα το οποίο μας καθιστά τους πιο επιμορφωμένους, τους πιο προσοντούχους καθηγητές στην Ευρώπη και αυτό θα ήθελα να το τονίσω ιδιαίτερα. Επίσης, τα εργαστήρια που διαθέτει αυτή τη στιγμή και τις δομές που διαθέτει η επαγγελματική εκπαίδευση επίσης μπορούν να υποστηρίξουν μια επερχόμενη ανάπτυξη και βεβαίως χρειάζεται και αυτό που είπαμε από αυτό που σας είπε προηγουμένως η Περιφερειακή Διευθύντρια, χρειάζεται πολιτική βούληση.